Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας από το insider.gr. Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στην έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 2 δις ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η απόδοση να διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 3,60% με 3,80% και να υπερκαλυφθεί τουλάχιστον 2 φορές, σηματοδοτώντας την επιτυχή έξοδος στις αγορές μετά το τέλος των μνημονίων. Νέα παράταση παίρνει, όπως όλα δείχνουν, ο διαγωνισμός για τα ηλεκτρονικά διόδια, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου. Την παράταση ζήτησαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αλλάξει προς το δικαιότερο το σύστημα επιβολής διοδίων, καθώς η χρέωση θα γίνεται με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει οι οδηγοί. Σε ρυθμό χειμερινών εκπτώσεων κινείται η αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Και για το λόγο αυτό, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου προτείνεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι και να κλείσουν στις 6 μετά μεσημβρίας. Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 621,75 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,16%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.